Η θέση της διάδημα δεν είναι κάτι που προέκυψε πριν 10 μέρες ή 15. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε το 1997 και υλοποιείται προσαρμοζόμενος κάθε φορά με τις εξελίξεις και είναι πλέον βιώσιμος και ανταποδοτικός για όλους τους δημότες. Άρα είναι αποφάσεις των δημοτικών, των διοικητικών συμβουλίων. 4 διοικητικά συμβούλια περάσανε από τη διάδημα από την ημέρα που ξεκίνησε το ΣΔΙΤ. Έγινε αποδεκτό και από τα 4 διοικητικά συμβούλια, αλλά και από όλες τις 3 κυβερνήσεις, οι οποίες αποδέχτηκαν το έργο ως έργο πιλωτικό, πρωτοποριακό, ως έργο που πραγματικά δίνει έτσι το παράδειγμα για όλη τη χώρα. Μάλιστα. Εσείς στην εισήγησή σας σήμερα, σε τι αναφερθήκατε ακριβώς? Κάνατε έναν αναλυτικό σχεδιασμό το τι, ποια είναι η διαδικασία του έργου το επόμενο χρονικό διάστημα? Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις της Περιφερειακής Αρχής όσον αφορά και την υπογραφή από τον Υπουργό, τον κ. Σταθάκη. Εντάξει, σαφώς μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Άλλωστε, η θέση της Περιφέρειας και ειδικότερα του κ. Περιφερειάρχη είναι γνωστή. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του, λοιπόν, στάθηκε απέναντι στο έργο. Εν πάση περιπτώσει, είναι σεβαστό, ο θεσμός εμεί το σεβόμαστε. Παρά αυτά όμως, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαφορετική και ότι το έργο έπρεπε να προχωρήσει και ότι δεν μπορεί να σταματήσει σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, ήταν και μια κυβερνητική επιλογή, το λέω ξεκάθαρα κυβερνητική επιλογή, γιατί πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να το υπογράψει ο κύριος Σταθάκης, καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, δηλαδή τη σύμβαση μεταξύ δηλαδή του κράτους και του αναδόχου και στη συνέχεια να υπογράψουμε και εμείς, και αυτό έγινε. Τώρα, το τι λέει ο καθένας και το πώς το ερμηνεύει ο καθένας και ειδικότερα και οι βουλευτές, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο κύριος Περιφερειάρχης, σεβαστά όλα, αλλά νομίζω ότι έρχονται σε αντίθεση με την κυβερνητική επιλογή που είναι η υπογραφή της σύμβασης και μόνο. Μάλιστα. Το έργο δηλαδή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Καρπίδη, είναι ασύμφορο για την περιοχή. Ασύμφορο και θα κοστίσει, θα έχει πάρα πολλά βάρη για τους ίδιους τους πολίτες. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Καρπίδη, τις οποίες είδαμε πριν από λίγο. Θέλω να πω το εξής, ότι ο κύριος Περιφερειάρχης έχει την δική του άποψη. Ότι το έργο είναι χρήσιμο για την κοινωνία και για τη Δυτική Μακεδονία και βέβαια είναι το φθηνότερο, θα έλεγα, με όλα τα άλλα ΣΔΙΤ, τα οποία βέβαια στη συνέχεια καταργήθηκαν, αλλά είχαμε μια εικόνα, γιατί ήταν πρωτόγνωρο για την Δυτική Μακεδονία και για την Ελλάδα, θα έλεγα, ότι σε σύγκριση με όλα τα άλλα τα ΣΔΙΤ ήταν το πιο φθηνότερο. Και θέλω να πω με αυτό το εξής, ότι όταν επισκέφθηκα τον κύριο Περιφερειάρχη στο γραφείο του, του είπα το εξής, ότι πέρα από τα νούμερα, έτσι, και πέρα από τις παραμέτρους που μπορεί να έχει ένα έργο, γιατί είναι ένα δυσεπίληπτο έργο, πραγματικά πρωτόγνωρο, και ότι έχει πολλούς παραμέτρους, χρειάζεται μια βελτίωση έτσι της τιμής του. Ας πούμε ήταν 132, όπου το 50% χρηματοδοτεί το κράτος, άρα 66, τότε όταν το επισκέπτηκα και του είπα ότι χρειάζεται μια βελτίωση έτσι η τιμή και θα την προσπαθήσουμε και θα την επιδιώξουμε. Όπως και έγινε. Τελικά η τιμή του διαμορφώθηκε στα 62 ευρώ. Δεν ξέρω τι εννοούσε που είπε εδώ μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καταφέρθηκε προφανώς. Εντάξει, δεν θα έλεγα, μου έριξε μοπή, ότι ή του είπα ότι είναι ασύμφορο. Εγώ του είπα ξεκάθαρα ότι δεν είπα εγώ ποτέ τέτοια κουβέντα, ότι δεν χρησιμοποίησα ποτέ τέτοιον όρο ότι είναι ασύμφορο. Του είπα ότι χρειάζεται βελτίωση τιμή και τίποτα περισσότερο. Και όπως το πετύχαμε, από 132 έγινε 124, δηλαδή το 50%, 62 από 66 που πληρώνουν οι δημότες της Δυτικής Μακεδονίας, έγινε 62. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι τα ασφαλιστικά μέτρα του Δήμου Εορτέας έχουν απορριφθεί τα προσωρινά. Έτσι. Τα προσωρινά, ναι. Ναι, λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν ξέρω τι μέλη γενέσει και δεν μπορώ να προδικάσω μια απόφαση δικαστική, θα το δούμε εκείνη την ώρα κατά την εκδίκαση της απόφασης. Δεν πρόκειται να ακυρωθεί το έργο. Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να ακυρωθεί το έργο. Το έργο προχωράει. Ήδη, ξέρετε, υπογράψανε όλοι. Υπογράψε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Λαυρόπουλος. Υπογράψαμε έτσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπέγραψε ο ανάδοχος και άλλοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Και υπεργολάβη, θα σας έλεγα. Και επομένως το έργο πλέον προχωράει.
και πήρε τον δρόμο του. Απομένει η άδεια λειτουργίας, η άδεια εγκατάσταση πρώτα και με στη συνέχεια η άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια, όπου όπως γνωρίζετε ο κύριος Περιφερειάρχης... Έχει δηλώσει ο κύριος, ο κύριος Καρυπίδης δήλωσε, είδαμε και τη δήλωση πριν, ότι δεν θα το υπογράψουμε οτιδήποτε συνέπειες. Ναι, δεν θα την υπογράψει. Δεν θέλω να προδικάσω, ούτε θέλω να μπω στα δικά του χωράφια, ας πούμε, το τι απόφαση θα πάρει, αλλά εκείνο που ξέρω να πω, ότι υπάρχουν άλλα μέσα, έτσι, τα οποία αν δεν υπογράψει ο ίδιος, υπάρχουν προφανώς κυβερνητικά ζητήματα, εφόσον υπέρασε και η κυβέρνηση, μπορεί να το εκδώσει η ίδια κυβέρνηση. Αυτό θα το δούμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα φανεί στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί.